Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό μνημείων ελέγξει ήδη. Από αυτά έχουμε συγκροτήσει μία λίστα 40 μνημείων τα οποία χρονολογούνται πριν το 1830, δηλαδή είναι αρχαία μνημεία κατά την έννοια του αρχαιολογικού νόμου και το Υπουργείο Πολιτισμού έχει υποχρέωση απέναντι σε αυτά. Υπάρχουν μέσα σε αυτά τα 40 όμως και ορισμένα μνημεία τα οποία είναι σε προχωρημένη ετοιμορροπία, έχουν υποστεί βλάβες τέτοιες που θα μπορούσαν με τους μετασεισμούς να καταρρεύσουν και υπάρχουν και ένα-δύο που κατέρευσαν. Μιλάω για το Φρούριο των Θόλων, στο οποίο κατέρευσε ένα μεγάλο τμήμα και δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει δυνατότητα και αποκατάστασης γιατί ήταν ήδη ερυπωμένο. Και μιλάω και για τον παρακείμενο ναό, στον οποίο κατέρευσε ένα τμήμα της θολοδομίας του ενός πλήτους. Και έχουμε και ένα μνημείο στο Χουδέτσι υποκατάρρευση. Τα δύο μνημεία στο Χουμέρι έχουν αρκετά σοβαρά προβλήματα και μετά έχουμε και άλλα τα οποία έχουν μετρίου βαθμού ή μικρού βαθμού ανάλογα. Έχουμε υποβάλει ήδη ένα αίτημα χρηματοδότησης από τα ειδικά κονδύλια των φυσικών καταστροφών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για να ληφθούν πρώτα σωστικά μέτρα. Άμεσα σωστικά σημαίνει αντιστηρίξεις, υποστηλώσεις, περιδέσεις, σκεπάσματα, δηλαδή μέτρα για να αποφύγουμε την περαιτέρω επιδείνωση. Βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δύσκολο να κάνουμε επεμβάσεις λόγω των συνεχιζόμενων δονήσεων. Είναι πολύ επικίνδυνο να μπει προσωπικό μέσα στα μνημεία. Παράλληλα, έχουμε κάνει και μία συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, ούτως ώστε να μπορέσει η Περιφέρεια να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα ερευνητικού τύπου, όπως αυτό που έχει γίνει με τον Άγιο Μινά, για να εμπλακεί πιθανότητα το Πολυτεχνείο το Μετσόβιο, για να εκπονηθούν οι μελέτες τελικής αποκατάστασης αυτών των μνημείων.